Έλα, Ήρα, καλή σου μέρα. Ήρα Ορχάνη, σε απευθεία σύνδεση. Λογικό είναι όλοι οι συνάδελφοι εκεί, ο δικηγόρος ακριβώς μαζί της. Έλα, Ήρα. Καλημέρα, Ντόρα και Νίκο. Είμαστε έξω από το δικαστικό Μέγαρο Μεσολογγίου. Έχουμε μαζί μας τον δικηγόρο της οικογένειας του άτυχου Μπάμπη Κούτσικου, τον κύριο Κώστα Δημόπουλο, ο οποίος θα μας πει δύο λόγια μετά τις εξελίξεις που είχαμε χθες με την έβριση της ορού του Μπάμπη. Καλή σας μέρα. Είναι μια μέρα η οποία είναι αρκετά δύσκολη και για μένα προσωπικά αλλά και για την οικογένεια. Αντιλαμβάνεστε μετά από αυτό που συνέβη χθες, δεν μπορούμε να πούμε πάρα πολλά τόσο για την ουσία της υπόθεσης σε αυτό το στάδιο. Μια εγκληματική ενέργεια την οποία είχαμε και εμείς προαναγγείλει και ερευνήσαμε βοηθώντας και τις αρχές του έργου τους είναι πλέον γεγονός. Είναι μια άναδρη επίθεση, μια ενέδρα εγκληματική η οποία πραγματοποιήθηκε εις βάρος του ανθρώπου αυτού τον οποίο ψάχναμε όλες αυτές τις μέρες. Η ανάκριση συνεχίζεται, δεν θα σταματήσουμε εδώ. Υπάρχουν και άλλα ευρήματα τα οποία τις επόμενες μέρες πρέπει να εντοπίσουμε για να καταλήξουμε σε ένα ασφαλές συμπέρασμα και για τυχόν συμμετόχους στη συγκεκριμένη υπόθεση. Πιστεύετε ότι υπάρχουν ο κ. Τσούκαλης, ο ιδιωτικός ερευνητής, ο οποίος συμμετείχε για λογαριασμό της οικογένειας στις έρευνες, θεωρεί ότι υπάρχουν και άλλοι κατά 90%? Έχετε φτάσει σε κάποιο τέτοιο συμπέρασμα από κάποια στοιχεία που έχετε συλλέξει? Θα συμφωνήσω και με τον κύριο Τσούκαλη. Από τις πρώτες μέρες και μετά την εξαφάνιση του συγκεκριμένου ανθρώπου, ο οποίος πλέον δεν βρίσκεται στη ζωή, είχαμε πει ότι ένα έγκλημα τέτοιο μέσα σε 50 λεπτά δεν θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί από έναν μόνο άνθρωπο. Ναι. Αναμένουμε την επίσημη αιτιοδικαστική εξέταση για να καταλήξουμε σε πιο ασφαλή συμπεράσματα. Το μόνο σίγουρο είναι ότι αυτός ο άνθρωπος βασανίστηκε, εκτελέστηκε ψυχρό από άνθρωπο ή ανθρώπους οι οποίοι δεν σεβάστηκαν την ανθρώπινη ζωή, δεν σεβάστηκαν τη γνωριμία που είχαν μαζί του και δεν σεβάστηκαν ούτε την οικογένειά του, γιατί συνεχίζουν μέχρι και σήμερα να αρνείται ο συγκεκριμένος να εμπέζει τις αρχές και να μην δίνει ούτε ένα στοιχείο, ούτε ένα πραγματικό περιστατικό για το τι συνέβη εκείνη τη μέρα. Έχετε σκεφτεί πώς φοβάται να μιλήσει? Εδώ, η δικαιοσύνη θα συνεχίσει το έργο της και εμείς θα είμαστε δίπλα της. Έχετε σκεφτεί μήπως φοβάται και ο ίδιος να μιλήσει και να δώσει περισσότερα στοιχεία για τυχόν άλλα πρόσωπα τα οποία εμπλέκονται στην υπόθεση? Αυτό το γνωρίζει μόνο ο ίδιος. Αν αποκρύπτει την αλήθεια, θα είναι σίγουρα εις βάρος του. Από εκεί και πέρα, σίγουρα θα κληθεί και για συμπληρωματική ανάκριση, ναι. Πιθανολογώ, δεδομένου με τη ιατροδικαστική η οποία θα γίνει και επίσημα τις επόμενες μέρες και θα εγχειριστεί το έγγραφο στην κυρία ανακρίτρια. Ναι. Συνεπώς, η έρευνα συνεχίζεται και είμαστε δίπλα στις αρχές για να δούμε τι έχει συμβεί. Πότε αναμένεται η ιατροδικαστική να ολοκληρωθεί? Είναι θέμα ωρών ή ημερών. Αυτό δεν το γνωρίζω ακόμα. Ναι, ναι, ναι. Ένα ερώτημα. Πλέον μπορούν να βγουν κάποια συμπεράσματα στον τραγικό αυτό επίλογο για το τι συνέβη στον Μπάμπη. Γιατί δεν έχει μιλήσει? Πού πηγαίνει το μυαλό σας εσάς? Γιατί δεν έχει μιλήσει ο κατηγορούμενος? Το παιδί βρέθηκε μπρούμητα μέσα στο νερό, μέσα σε αυτό το αυλάκι. Μπορείτε να επαναλάβετε το ερώτημα? Γιατί δεν έχει μιλήσει? Πού πηγαίνει το μυαλό το δικό σας? Ακούγονται διάφορα. Γιατί δεν έχει μιλήσει ο κατηγορούμενος? Επαναλαμβάνω, αυτό είναι δικό του θέμα και του συνηγόρου υπεράσπισης. Έχει μια συγκεκριμένη στάση από την αρχή η οποία είναι εντελώς αναξιόπιστη, διότι δεν έχει πει μισή αλήθεια από την πρώτη στιγμή. Και αυτός είναι ο λόγος τον οποίο, ένας από τους λόγους για τους οποίους ασκήθηκε ποινική δίωξη. Ναι. Συνεπώς δεν μπορώ να ξέρω γιατί δεν λέει την αλήθεια. Σίγουρα κάτι αποκρύπτει, το οποίο πιθανολογώ τις επόμενες μέρες μπορεί και να μας πει. Εύχομαι μάλλον να μας πει. Ήρα, κύριε Δημόπουλε, η οικογένεια, Ήρα Ορχάνη, η οικογένεια είναι εκεί? Έχετε καταφέρει να μιλήσετε με τη μητέρα του Μπάμπη Κούτσικου, τις αδερφές του? Όλες αυτές τις ημέρες αγωνιούσαν και εκείνες πάρα πολύ. Έψαλαν να βρουν τον άνθρωπό του. Το μόνο που τους νοιάζει είναι ότι έχουν βρει τον άνθρωπό τους και από εκεί και πέρα να προχωρήσουν στα υπόλοιπα διαδικαστικά. Είναι δύσκολη μέρα, δεν μπορούμε να πούμε παραπάνω λόγια. Ναι. Σας ευχαριστώ και εγώ. Να είστε καλά, να είστε καλά. Ήρα Ορχάνη, τι κλίμα επικρατεί? Πες μας, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Θα είμαστε δίπλα και στην οικογένεια. Θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας. Ναι. Κύριε Δημόπουλε, ευχαριστούμε. Η Ήρα Ορχάνη, η οποία κάνει το ρεπορτάζ. Να την ευχαριστήσουμε και εκείνη. Ήρα, συνεχίζετε το ρεπορτάζ. Έχετε καταφέρει, έχετε μιλήσει με την οικογένεια? Είναι νομίζω δύσκολες ώρες.
αυτές και για τη μητέρα και για τις αδερφές του Μπάμπη Κούτσικου. Είναι πράγματι δύσκολες οι ώρες τώρα και έχουμε... Σεβόμαστε την επιθυμία της οικογένειας αυτή τη στιγμή να τους αφήσουμε έτσι να πενθήσουν τον δικό τους άνθρωπο. Δόθηκε ένα τέλος στη μεγάλη τους αγωνία χθες με την έβρεση της Σωρού και πλέον είναι όλα θέμα της δικαστικής, της ανακρίτριας μάλλον και των αρχών οι οποίοι συνεχίζουν τις έρευνες στην περιοχή προκειμένου να μπορέσει να βρεθεί το όπλο το οποίο έφερε πάνω του ο Μπάμπη στην καραμπίνα, την κυνηγητική, προκειμένου να δούνε και ποιο ήταν το όπλο με το οποίο δολοφονήθηκε ο άτυχος Μπάμπης. Παρόλα αυτά, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η ιατροδικαστική έκθεση έδειξε ότι χρησιμοποιήθηκαν σκάγια για αγριογούρνα, Νίκο και Ντόρα. Μάλιστα. Ήρα, θα σε δούμε και στο δελτίο ειδήσεων. Συνεχίζεις το ρεπορτάζ. Βεβαίως, αποστολή στο Μεσολόγγι. Ήρα Ορχάνη.